η κάρτα του συγκισμού το θέλουν αυτό το πράγμα όσο καθαρό και να είναι ή δεν θέλουν. Όχι. Τώρα οι τεχνολογίες, οι προδιαγραφές, όλα αυτά τελειώνουν κάποια στιγμή. Εμένα, αφού εξελιχθήκαν έτσι τα πράγματα, η ψήφος μου πρέπει να είναι αρνητική. Γιατί? Α. Γιατί στην Ελλάδα το 2013 δεν μπορείς να είσαι σίγουρος αν αυτός ο κύριος θα ελέγχεται, αν κάνει οτιδήποτε το οποίο θα φέρει κάποια αποτελέσματα δυσμενή για το φυσικό ή το ανθρωπογενές περιβάλλον. Αν ένας από εσάς έχει εμπιστοσύνη στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, να μου το πει τώρα και να καθίσω εγώ κάτω να μην πω τίποτα άλλο. Ο επιχειρηματίας θέλει να βγάλει κέρδος. Είναι γεγονός αυτό, εντάξει, ζούμε εκεί σε ελεύθερη οικονομία. Δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν μπορεί κανένας να μου εγγυηθεί, όπως δεν μπορεί να μου εγγυηθεί ότι θα γίνονται ελέγχοι, ότι δεν θα χρησιμοποιήσει άλλους τρόπους. Ή δεν θα βάλει άλλο είδους βιομάζας. Όπως είναι η βιομάζα, η λεγόμενη βιοαπικοδομήσιμη, η οποία είναι η λιμπατολάσπη, που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα παράγει ο βιολογικός καθαρισμός, όπως είναι απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων, με απλά λόγια κουπριές. Δεν μπορεί κανένας να μας εγγυηθεί ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα με ένα νόμο, με μία υπογραφή ενός υπουργού. Αυτό είναι που εμείς, σε αυτό είναι που εμείς πρέπει να επικεντρωθούμε σαν κάτοικοι του συνοικισμού που έχουμε αρρωστήσει από πάρα πολλά εργοστάσια και δεν τα θέλουμε δίπλα. Και κύριε Πρόεδρε, μόνο το σεβασμό, αν έρθει ένας επιχειρηματίας και πάρει έναν ιδιωτικό χώρο εδώ πέρα, να είσαι σίγουρο ότι θα τον πολεμήσουμε και αυτόν. Οποιοςδήποτε. Θέλω και το λέω γιατί έχω την πλήρη στήριξη μεγάλου μέρους των κατοίκων του συνοικισμού να μην υπάρχει καμία μονάδα γύρω-γύρω από το συνοικισμό. Δεν τα αντέχουμε όλα αυτά πλέον. Έχουν 40 χρόνια παλεύουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να έχουμε εμπιστοσύνη σε κανένα. Δεν μπορεί να μας εγγυηθεί κανένας τίποτα. Αν αυτός ο κύριος σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια, γιατί είναι 30 χρόνια η σύμβαση και ο νόμος το δίνει και άλλα τόσα, βγήκε ένας σχεδιασμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο να λέει ότι πρέπει να κάνει και σκουπίδι. Γιατί να μην πάρει μια επιδότηση που τόσο εύκολα τις παίρνουμε και κάνει κάτι άλλο. Εμείς θέλουμε να το σταματήσουμε τώρα. Τώρα που μπορούμε. Γιατί, να σας πω και ένα άλλο ενδεχόμενο. Οι μονάδες βιομάζας δεν θέλουν καμία περιβαλλοντολογική γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, άπαξ και το Δημοτικό Συμβούλιο δώσει την θετική του ψήφο και παραχωρηθεί το αίτητα στρέμματα, μετά όλα τελειώνουν. Θα σας πω ένα παράδειγμα που έγινε στην Κηφισιά, το οποίο πήγα να κάνει η ίδια μονάδα και τους έδιωξε ο κόσμος, αλλά προσέξτε, δεν τους έδιωξε, για να δείτε τι έγινε τώρα. Μάζεψε υπογραφές ο κόσμος, αντέδρασε, θα πάτε. Και ο Δήμος είπε, ρε παιδιά, αφού δεν το θέλετε, δεν το κάνουμε. Είναι το πιο φυσικό να το πει αυτό ο Δήμος. Κοιτάει τους πολίτες του. Και έκανε γνωμοδότηση στην περιφέρεια αρνητική. Όπως γνωμοδότηση αρνητική έκανε και η περιφέρεια. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Με μια υπογραφή του γραμματέα της απαγκεντρωμένης διοίκησης, αυτή τη στιγμή ο Δήμος Κηφισιάς και η κάτοικοι της Κηφισιάς είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να σταματήσει αυτό το έργο. Δηλαδή, με την υπογραφή ενός άνθρωπου που δεν είναι καν αιρετός, είναι στην ουσία μεγάλος υπάλληλος. Εγώ δεν θέλω να σταθώ στις προδιαγραφές του έργου. Οι προδιαγραφές για μένα είναι κενό γράμμα. Μπορούν να αλλάξουν σε 5, σε 10, σε 20 χρόνια. Δεν θέλω να σταθώ στην τεχνολογία του έργου. Η τεχνολογία μπορεί να φέρει άλλη κοινωνική ή οτιδήποτε.
να σταθώ στον κειμενή έλεγχο, στην κειμενή συντήρηση, να σταθώ ότι οι συνοικισμιώτες δεν το θέλουν. Δεν το θέλουμε στα 280 μέτρα από τα σπίτια μας. Ναι, τέρμα. Ναι. Δεν τίθεται θέμα. Είναι να πάει αλλού. Να πάει και, να δούμε αν πρέπει να πάει και στο Λάμπα ή οπουδήποτε αλλού. Όχι όμως, γιατί είναι και κοινωνικό το ζήτημα. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο βγαίνανε πρόεδροι χωριών όταν μίλαγα και υπήρχαν μάρτυρες που μου λέγανε δεν του βουλώνει κι αυτός, θα μας το φέρνει σε βάση κάτω. Δεν ξέρω ποιος ήταν. Όχι, ξέρω ποιος ήταν, αλλά δεν είναι άγια. Δύο ήταν. Οπότε, για να μην λέμε πολλά και για να πούμε τη φιλοσοφία μας, να μην λέμε πολλά και φιλοσοφία μας, αλλά να περάσουμε της ουσίας. Οι κάτοικοι του συνοικισμού το θέλουν αυτό το πράγμα όσο καθαρό και να είναι, ή δεν θέλουν. Όχι. Τώρα, οι τεχνολογίες, οι προδιαγραφές, όλα αυτά τελειώνουν κάποια στιγμή. Εδώ πηγαίνει άνθρωποι που είχαν δουλειές στο δημόσιο και τέτοιοι την άλλη μέρα βρίσκουν κλειστές τις δουλειές τους. Ποιος σημαίνει μπορεί να μου εγγυηθεί ότι δεν θα έχει άδεια σε 10, 15, 20 χρόνια ο επιχειρηματίας να γίνει και σουπίδια. Γιατί αυτή είναι η πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τη θεωρώ λαθασμένη. Τα σκουπίδια έχουν γίνει πρόβλημα και πολλοί βγάζουν χρήμα από αυτό. Κανονικά να έλεγα ότι το καλύτερο θα ήταν να τα έβγαζαν οι Δήμοι. Τα χρήματα αυτά που τα βγάζαν οι επιχειρηματίες για να βοηθήσουν τον κόσμο εδώ πέρα. Πρέπει να και θα κάψει και σκουπίδια κάπου. Θα πεις τι το έχει η θεία και τα ξέρεις. Όχι. Αλλά εγώ δεν μπορώ να δώσω μία ψήφο θετική και σε 10 χρόνια να μου πει ο άλλος. Καλά, εμείς ήρθαν εδώ, μας είπαν για τεχνολογίες, μας είπαν για προδιαγραφές, μας είπαν το ένα, μας είπαν το άλλο, μας είπαν για τηλεθέαμαση, το οποίο είναι κενό γράμμα, όντως. Και όχι, δεν μιλάμε τώρα για σχεδιασμούς να ζεσταίνονται θερμοκήπια και μέρη του συνοικισμού κτλ. Γιατί η εταιρεία, όντως, αυτό που σας είπε με απλά λόγια, όπως είπε ο Βασίλης, αλλά με απλά λόγια, θέλει όταν τάφευε το νερό να ερχόταν πάλι ζεστό, ώστε να μην χαλάει πολύ αέριο και έτσι να μην είναι ασύμφωνο. Ας μη στεκόμαστε στις τεχνολογίες. Ας φωνάξουμε ότι απλώς δεν το θέλουν, γιατί δεν θέλουν όλα γύρω του συνοικισμού τέτοιες εγκαταστάσεις. Εγώ αυτή είναι η γνώμη. Και εναντίον να είναι οι κάτοικοι, πάλι αρνητικός θα είναι. Αλλά γνωρίζω, γιατί μπήκα σε σπίτια και πληροφόρησα αυτή την άποψη που σας είπα τώρα, ότι δεν μπορεί εμένα κανένας να μου εγγυηθεί τίποτα, ούτε εγώ μπορώ σε εσάς, κανένας δεν μπορεί να μας εγγυηθεί τίποτα.